να μην είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μπορεί να βρισκόμαστε στο 2021, αλλά σήμερα εδώ, στο δημοτικό διαμέρισμα της χώρας, πολλοί γονείς αναγκάζονται να πάνε τα παιδιά τους με τα πόδια μέχρι τους διπλανούς Μυτιλινιούς, προκειμένου αυτά να συνεχίσουν κανονικά και απρόσκοπτα τις σχολικές τους δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια διαμαρτυρία όπως μπορούμε να την κάνουμε και μια προσπάθεια για να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Αφού οι καταστάσεις και οι αρμόδιοι έφεραν την κατάσταση ως εδώ. Ζητήσαμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μια παράτηση της τηλεδιάσκεψης, ώστε να δώσουμε τον χρόνο στην περιφέρεια να ανταπεξέλθει στη διευθέτηση των δρομολογίων. Η πρωτοβάθμια αρνείται να δώσει την παράταση αυτή και καλεί την περιφέρεια, ενώ χτες της έκανε κάποιο έγγραφο, σήμερα να έχει λεωφορείο, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Επίσης, κάναμε την πρόταση στο Δήμο να μας φέρει άλλη μία αίθουσα ώστε να διευθετηθεί το θέμα του σχολείου, να κάνει το πρωί το μισό σχολείο και το απόγευμα το άλλο. Και σε αυτό πήραμε αρνητική απάντηση, ή τέλος πάντων ακόμα δεν έχει δοθεί λύση και γι' αυτό. Εγώ ήμουν χθες αυτός που βγήκα στην κυρία Τρυπόδη και είπα ότι όλα λύνονται με τη συζήτηση και με την κατανόηση του ενός προς τον άλλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυρία με είχε πάρει χθες, βασικά χθες με πήρε το μεσημέρι και μου ανακοίνωσε ότι η λογική μου, η λογική μας σκέψη ως σύλλογος δεν είναι εφικτή και ότι σήμερα οι γονείς οφείλουν να παρουσιάσουν τα παιδιά τους στο σχολείο με δικό τους μέσον. Προσπαθούμε και εμείς λέμε να τα πάμε με τα πόδια, δεν γίνεται να τα πάμε με τα πόδια. Ο καιρός δεν το επιτρέπει λόγω του ότι έχει κρέο και αναμένουμε να δούμε το τι θα γίνει και αν κάποιος συγκινηθεί και μας απαντήσει. Προς τιμήν του ο κύριος Χριστινίδης έκανε την πρόταση στο Σύλλογο να μεταφέρει τα παιδιά μέχρι την Παρασκευή οικειοθελώς και δωρεάν, αρκεί να έχει τις δηλώσεις από τους γονείς, υπεύθυνες δηλώσεις για να είναι καλυμμένος και αυτό σε περίπτωση ατυχήματος. Όπως καταλαβαίνετε, χθες το βράδυ που έγινε αυτή η πρόταση, σήμερα το πρωί δεν ήταν δυνατό να έχουμε συγκεντρώσει υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς. Εξάλλου αυτό θα ήταν λύση μόνο για 2 μέρες. Εμείς ζητήσαμε από την πρωτοβάθμια μία και μόνο παράταση ώστε να μας απαντήσει ο κύριος Πανουράκης, που κι αυτός σήμερα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άμα του ζητήσει χθες, πώς θα το κάνει σήμερα, το καταλαβαίνουμε. Να πάρει λοιπόν την παράτασή του ώστε να μας απαντήσει πότε μπορεί να βάλει λεωφορείο και μέχρι τότε έχουμε σκεφτεί και τη δεύτερη φόρμουλα από ένα ταμείο που έχει συγκεντρώσει η χώρα από τους ομογενείς και όσους μπορούσαν να διαθέσουν χρήματα για το σεισμό, για τις πληγές του σεισμού. Να πληρώσουμε το δρομολόγιο, αλλά αρκεί να ξέρουμε την ημερομηνία που θα έχουμε το λεωφορείο. Η πρωτοβάθμια δεν θέλει να το καταλάβει και δεν μας δίνει το χρόνο να λειτουργήσουμε όμορφα και ήσυχα και να δώσουμε μια λύση σε αυτό. Λάθη, παραλήψεις, ολιγορίες δεν γίνεται να την πληρώνουν τα παιδιά μας και οι γονείς. Σίγουρα η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι της και να βρει λύση για την μετακίνηση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας στο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλινιών. Εφόσον έτσι αυτή την απόφαση πήρε ο Δήμος Σάμου, στις 2 Δεκεμβρίου θα έπρεπε μέχρι και σήμερα να έχει δοθεί λύση για τη μετακίνηση των παιδιών. Αυτό είναι απαράδεκτο και στοιχίζει αυτή τη στιγμή σε όλους τους γονείς, στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Εμείς ως εκπαιδευτικοί δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στους γονείς, αλλά και πάνω απ' όλα στα παιδιά μας που καλούνται σήμερα να μετακινηθούν από τη χώρα στους Μυτιλινιούς με οποιονδήποτε τρόπο. Απαράδεκτο. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα στο χωριό μας. Οι περισσότεροι δεν έχουμε μέσον, γιατί τα μέσα τα έχουμε για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Όλοι δουλεύουμε και δεν έχουμε τον χρόνο να ανεβάζουμε τα παιδιά μας. Μας φέρουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Η πολιτεία μας έχει ξεχασμένους εδώ πέρα. Μόνο στις πρώτες μέρες του σεισμού μας θυμηθήκανε και μετά μας ξεχάσανε. Δεν υπάρχει πολιτεία στη χώρα. Ξεχασμένοι είμαστε. Θα θέλαμε να δούμε σκαλοσιές, μελέτες, εργάτες επί του έργου να ξαναφτιάξουν τα σχολεία της Σάμου. Ξεκινάμε από αυτό. Αυτό έχει μείνει πίσω εδώ και μήνες. Δεν γνωρίζω για κάτι, δεν βλέπω κάτι να κινείται σε κανένα σχολείο. Πρώτο αυτό. Αφού δούμε και πιστούμε ότι είναι πράγματι η πολιτεία ενδιαφέρεται να φτιάξει τα σχολεία, που είναι το λιγότερο για μια σωστή κοινωνία, μετά να δεχτούμε και κάποιες άλλες λύσεις
οι οποίες θα είναι προσωρινές. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι από εμάς έχουν την εντύπωση ότι η μετακίνηση στους Μυτιλινιούς ή οτιδήποτε άλλο θα είναι ένα μέτρο μόνιμο. Πώς θα εμπιστευτούμε ένα κράτος εάν δεν βλέπουμε έργα άμεσα ή τουλάχιστον να δρομολογούνται τα έργα. Και κάτι άλλο, είμαστε εδώ όχι μόνο για να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας, που είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε. Το πιο σημαντικό είναι, θέλουμε τα παιδιά μας και εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη σε μια κοινωνία αύριο, για να μην νιώθουμε ασφάλεια, για να μην αποκτηνωθούν τα παιδιά. Γιατί παιδιά που βλέπουν μηδενική μέρημνα και ολική αδιαφορία, καταντούν, σαν αυτά τα παιδιά που είδαμε στο μετρό. Αυτή είναι η κατάντια. Ένα παιδί που βλέπει να το περιποιούνται, να το σέβονται η πολιτεία, οι δάσκαλοι, οι γονείς, θα είναι ένας σωστός πολίτης. Αυτό είναι όλα. Η προσπάθεια γίνεται για να μπουν κοντέινερ στα ΣΟΑ. Έχουμε πάρει άδεια από το στρατό, μας είπαν μέχρι 15 Μαρτίου το κοντέινερ θα είναι εδώ. Έγινε πόλεμος και είμαστε τώρα και προσπαθούμε να φτιάξουμε, να συνανταχθούμε. Και προσπαθούμε για να τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Και εγώ έχω γκόνια και εγώ θέλω τα γκόνια μου να πηγαίνουν και όλα τα παιδιά. Είναι δικά μας παιδιά και προσπαθούμε και αυτή την περίπτωση. Τώρα υπάρχει θέμα με τη διαδικασία και τα λεωφορεία να πάνε στη Μυτιλίνη προς όλα τα παιδιά για ένα μήνα με ένα μισή μήνα. Αυτό σήμερα αύριο θα λήξει το θέμα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα κανένα. Γι' αυτό υπάρχουν και οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν. Οι νόμιμες διαδικασίες. Γιατί θα μεταφέρουν παιδιά τα λεωφορεία και πρέπει να έχουν νόμιμα χαρτιά. Αυτό είναι το θέμα όλο. Υπήρξε καθυστέρηση όμως, κύριε Βαλκανή. Καθυστέρηση υπήρξε γιατί πλέον προσπαθούν να γίνουν διαδικασίες νόμιμες γι' αυτό.